Γεια σας αγαπημένοι μου και ξαλο... Κα... και... τα έκανα σήμερα λοιπόν. Καλώς ήρθατε πάλι στη ζούγκλα. Ένα μικρό σαρδαμάκι δεν πειράζει τόσο καιρό που τα λέμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μας βλέπετε δεν θα είμαι ούτε όρθια, ούτε θα σας μιλήσω για υγεία, πρόληψη, πολιτισμό. Αλλά έχω κοντά μου τον κύριο Θάνο Τζίμερο που θα μας πει πολλά και ωραία καινοτόμα νέα. Θέλω να τα ακούσω κι εγώ και θέλω να τα ακούσετε κι εσείς. Γι' αυτό και είναι κοντά μας τώρα, έτσι με την αρχή της εκπομπής. Βέβαια, έχει και ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θα έχουμε και ημερίδα σήμερα που κάνει. Αλλά παρόλα αυτά, να τα πει καλύτερα εκείνος. Τον καλωσορίζω και τον καλησπερίζω στη ζούγκλα και στο Μέσα Σόλα. Τι κάνετε? Μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα. Είμαστε μέσα σε όλα. Εμένα μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό. Τουλάχιστον στα υγιή. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν είναι υγιή. Δεν τα θέλω καθόλου. Ναι. Και γι' αυτό μου έκανε εντύπωση ότι και μέσα από αυτή την εκπομπή που είναι το θετικό μήνυμα, ας πούμε, της, έτσι, μέσα σε αυτή την πολιτική, φιλολογία, τα παράθυρα, τον αρνητισμό και μας κάνει όλους και πέφτουμε και ψυχολογικά. Ναι. Εγώ θέλω να βγάζω τα θετικά μηνύματα, αλλά όχι μόνο για αυτήν την ώρα. Θέλω να πούμε για την καινοτομία, για τη δημιουργία ξανά. Και μόνο το όνομα εμένα με εμπνέει. Εμένα μου δίνει δηλαδή στόχους στο να πιστέψω σε ένα καλύτερο αύριο. Και πιστεύω και σε όλο τον κόσμο. Ναι, η δημιουργία πάντα ενέπνεε τους Έλληνες. Δεν συνέβη κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, στον χρυσό αιώνα, όταν σε αυτή τη χώρα άνθησαν οι τέχνες, οι επιστήμες, οι πολιτικοί. Απλώς τότε υπήρξε το κατάλληλο περιβάλλον. Θα μου πείτε, δεν ξαναυπήρξε έκτοτε. Υπήρξε. Πάρα αλλά είναι αλήθεια φορές. Ότι όταν ένα πλαίσιο σου δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξεις τα χαρίσματά σου, τη δημιουργικότητα, τις ιδέες, τις εμπνεύσεις, τα οράματα, είναι πιο εύκολα. Η δημιουργία ξανά έχει ένα διπλό στόχο ως πολιτική κίνηση. Δεν είμαστε αμιγώς πολιτική κίνηση. Απ' τη μια δείχνουμε τα στραβά και απ' την άλλη φωτίζουμε τα καλά. Έτσι, μπράβο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ελλάδα, παράλληλα με την Ελλάδα της φθοράς, της διαφθοράς, της σύψης και της κατάρρευσης, υπάρχει ακριβώς και μια Ελλάδα η οποία ανθεί. Κάνει και πράγματα. Ανθεί και φέρει κι άλλα. Και παρά τις δυσκολίες, παρά τα εμπόδια του γνωστού συστήματος με τη γραφειοκρατία που όλοι ξέρουμε, κάνει θαύματα. Μακάρι. Δεν κάνουν θαύματα οι Έλληνες μόνο στο εξωτερικό, κάνουν θαύματα και στην Ελλάδα. Βέβαια, αν ρωτήσεις τον καθένα από αυτούς, γιατί με τους περισσότερους έχουμε έτσι, προσωπικές επαφές, θα σου εξιστορήσουν μια φρικτή ιστορία, ένα καυκικό εφιάλτη για το πώς προσπάθησαν και είχαν όλο το κράτος απέναντί τους και ξαναπροσπάθησαν και ξαναπροσπάθησαν και είχαν όλο το κράτος απέναντί τους, αλλά τελικά τα κατάφεραν. Σκεφτείτε δηλαδή. Δόξα τω Θεώ, σκεφτείτε δηλαδή, εάν το κράτος απλώς δεν ανακατεύονταν. Ή σκεφτείτε τι θα συνέβαινε εάν βοηθούσε κιόλας. Πάρα πολύ μεγάλο αυτό το θέμα του κράτους. Γι' αυτό λοιπόν, μια που αναφερθήκατε σε δύο παρουσίες δικές μου, η μία είναι και συμβολικά χωρίς να υπήρχε τέτοια πρόθεση. Η μία είναι το απόγευμα, σε λίγο, δηλαδή στις 5, στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, γίνεται μια μεγάλη ημερίδα, από το πρωί έχει ξεκινήσει, από τις 12, ναι, από τις 12, η οποία αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην οικονομική ανάπτυξη και στη διαφθορά. Το ρόλο δηλαδή που μπορεί να έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και πώς συνδέονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ανάπτυξη. Εκεί εγώ θα συμμετάσχω στις 5, σε λιγάκι που θα φύγω από εδώ, θα συμμετάσχω στις 5 σε ένα πάνελ πολιτικών που θα αναφέρεται στη διαφθορά. Και θα πω ότι η διαφθορά δεν είναι κάτι γραμμένο στο DNA κανενός λαού. Δεν υπάρχει δηλαδή DNA συγκεκριμένο που σε οδηγεί στο να είσαι δημιουργικός ή να είσαι διεφθαρμένος ή να είσαι, ας πούμε, τίμιος ή ξέρω εγώ να είσαι λαμόγιο. Απλώς αυτά, το βλέπεις και το κάνεις. Αυτό συνεχίζεται σαν κύκλο, αυτό, σαν αλυσίδα. Ακριβώς. Ναι, προέρχεται, κάνεις και από εκεί πέρα μια προέρχεται αλυσίδα από το περιβάλλον. Όταν το θεσμικό περιβάλλον ευνοεί τη διαφθορά, θα υπάρχει διαφθορά και για τα επόμενα 100.000 χρόνια ακριβώς σε ένα περιβάλλον που την ευνοεί. Είναι σαν τις αποικίες των μικροβίων. Επομένως, δεν έχει νόημα να χτυπήσουμε τη διαφθορά,
εάν δεν χτυπήσουμε τους παράγοντες που τη δημιουργούν. Πόσο εύκολο είναι αυτό, γιατί έτσι πως το βλέπω εγώ και ειδικά προηγουμένως που είπατε και για το κράτος, το που το έχεις απέναντί σου, ενώ θα πρέπει να σε βοηθάει, για να δίνουμε ελπίδα, γιατί χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε να βλέπουμε αυτό το φως στο τούνελ και όπως προηγουμένως νομίζω είπατε και εσείς, να βλέπουμε και άνθρωπο στο τούνελ. Ναι, ναι, να βλέπουμε το φως, αλλά το φως να μην είναι για συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι με κάποιο τρόπο τα κατάφεραν, γιατί είχαν ιδιαίτερη επιμονή ή ιδιαίτερες ικανότητες. Αλίμονο σε μια χώρα η οποία μπορεί να στηρίζεται σε 15 ή 115 ανθρώπους που έχουν πολύ γερό στομάχι και καταδικάζει τους υπόλοιπους σε ανεργία, σε ανέχεια και ουσιαστικά σε εξουθένωση. Ένα όραμα θέλουμε αλλά, και ένα σκοπό. Αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν ακριβώς τον δυναμισμό των Ελλήνων. Και ενώ σας είπα σήμερα το απόγευμα θα μιλήσουμε για τη διαφθορά, το Σάββατο στο πλαίσιο του Money Show, για όσους δεν το ξέρουν, το πολύ, Money Show είναι τρεις μέρες που γίνεται στο Hilton και συγκεντρώνεται όλη η παραγωγική μηχανή, ας πούμε, της χώρας σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι μόνο χρηματοοικονομικού περιεχομένου. Εμείς το Σάββατο στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσουμε καινοτόμους Έλληνες. Αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Έλληνες οι οποίοι έχουν μια ωραία ιδέα. Την κατάφεραν. Την έκαναν πραγματικότητα. Με όλες τις δυσκολίες. Και δείχνουν ότι έτσι ότι είναι πάει δυνατόν. Καλά. Η Ελλάδα πάει καλά. Η Ελλάδα καινοτομεί. Μ' αρέσει πάρα προσέξτε, πολύ. Προσέξτε, οι συγκεκριμένοι προσπαθούν. Δηλαδή κάποιοι πάνε καλά, κάποιοι προσπαθούν να πάνε καλά, αλλά έχουν πάντα, πάντα την αντίδραση ενός ολόκληρου συστήματος. Δηλαδή τώρα που το λέμε, το 60% της δημιουργικότητας ενός ανθρώπου πάει στη γραφειοκρατία, στα χαρτιά, στο πώς θα ξεπεράσει ένα σύστημα το οποίο τον οδηγεί σε φαύλο κύκλο. Έγραφε σήμερα κάποιος μεταπτυχιακός ερευνητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο που είναι μέλος της δημιουργίας, και φίλος, μάλιστα είναι από τους νέους επιστήμονες, κάνει το διδακτορικό του στη ρομποτική του διαστήματος, ότι για να πληρωθεί για τις μέρες της απεργίας που οι ίδιοι ερευνούσαν, αλλά το Πανεπιστήμιο ήταν κλειστό για μαθήματα, θα πρέπει να φέρει ένα σωρό χαρτιά τα οποία προϋποθέτουν να έχει πληρωθεί, δηλαδή γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι παρόλα αυτά προσπαθούν και για να μην έτσι μακρηγορούμε, να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία έχουν πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον, το ξέρω, γι' αυτό είστε εδώ, για να μας τα πείτε αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα. Να κάνω μόνο μία μικρή έτσι παρατήρηση. Λένε ότι όταν προσπαθείς είναι σαν να κάνεις. Είναι θέμα λέξης στο σύμπαν. Η ενέργεια της λέξης στο σύμπαν, το πω λίγο πιο μεταφυσικό. Θέλουν πολύ να δουν την Ελλάδα, να δουν πράγματα να γίνονται μέσα από όλα αυτά που τουλάχιστον μπορούν να κάνουν. Ναι. Άρα όταν το θες λέει κάτι πολύ γίνεται. Εκτός αν επέμβει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ούτως ή άλλως αυτό το έχεις απέναντί σου. Το οποίο μπορεί να διέλυσει και το σύμπαν. Δηλαδή υπάρχει το σύμπαν ως μία δύναμη, ας πούμε. Και τι μπορεί να γίνει σύμπαν, γι' αυτό τώρα βγαίνουμε λίγο από το μεγαλύτερη, μεγαλύτερη δύναμη είναι το ελληνικό πολιτικό σύστημα που πάρα μπορεί πολύ να φρακάρει το σύμπαν. Αλλά μπορεί να αλλάξει. Τώρα βγαίνουμε λίγο από το πυροή, αλλά όχι, μπορεί όχι, να αλλάξει. Όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Δεν μπορεί να αλλάξει, διότι αυτή είναι η τεχνογνωσία του. Το να ζητάς από ένα συγκεκριμένο μηχανισμό, ο οποίος επιβιώνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ο οποίος δεν ξέρει κάτι άλλο παρά μόνο αυτό, να σταματήσει να ταΐζει τους κομματικούς στρατούς που τον στηρίζουν, είναι σαν να το ζητάς από έναν άνθρωπο να αυτοκτονήσει. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε. Δεν γίνεται. Καθόλου. Καθόλου. Σε καμία περίπτωση. Πορευόμαστε δηλαδή με αυτά που έχουμε. Πορευόμαστε στη συντριβή εάν εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτούς. Τι μπορούμε να κάνουμε για να δηλαδή, μην οδηγηθούμε εκεί. Βλέπετε συνεχώς κάθε μέρα που ξεφυτρώνουν καινούργια σκάνδαλα. Βλέπετε ότι όλο το τόξο του πολιτικού συστήματος είναι τουλάχιστον ασυνεπές στις αρχές του. Δηλαδή, λέω τουλάχιστον ασυνεπές, διότι δεν μπορεί ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, να έχει μετοχές στην εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα μεταλλεία της Χαλκιδικής και ταυτόχρονα να είναι κατά της εξόρισης του. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ένας άλλος βουλευτής να λέει ότι εγώ πήρα 1 εκατομμύριο ευρώ και παραπάνω από μια τράπεζα την οποία καταγγέλλω ότι εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους
Και καταγγέλλω επίσης και το σύστημα που μου έδωσε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή τη δυνατότητα του εργαζόμενου να έχει ιδιωτική ασφάλιση. Όχι, εγώ θέλω όλα κρατικά, να μην υπάρχουν ιδιωτικές ασφαλίσεις, αλλά εμένα η ιδιωτική ασφάλιση μου έδωσε 800.000. Ναι. Πες τώρα μεγάλη και σε εμάς να δούμε πώς γίνεται. Πώς γίνεται, ναι. Μας το λένε και εμάς. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή είναι τουλάχιστον ασυνέπεια. Για να μην πω ότι είναι καθαρή εξαπάτηση. Όπως επίσης δεν μπορεί να μαθαίνουμε τώρα όλα αυτά που οι πάντες ξέρουν και κάθε φορά να βγαίνει και ένα φασούλι ακόμα, ας πούμε, για τους πεθαμένους που παίρναν προνοιακά επιδόματα, για τον συνεργάτη του Άκη που είχε 13,7 εκατομμύρια ευρώ. Το ξέραμε ότι υπήρχε σαθρό όλο αυτό, ήταν σαθρό όλο το πάτωμα αυτό. Το ξέραμε. Το είχαμε και στο πίσω μέρος. Και ξέρουμε και για άλλους. Βέβαια. Ξέρουμε για άλλους. Να πω και ας κινδυνέψω. Πιάσαν το λιάπι, ναι, για τι αυτή πήγε την παράβαση. Ας ψάξουν και κάτι πια άλλα πράγματα. Ας ψάξουν και κάποια άλλα πράγματα. Διότι υπάρχουν πολλοί στην αγορά που ξέρουν και ονόματα και ποσά και μηχανισμούς. Εννοείται ότι ξέρουνε. Και κάποιους άλλους που αρχίζουν από λάμδα. Δηλαδή και βρίσκονται στην άλλη πλευρά και έχουν εξαφανιστεί τον τελευταίο καιρό. Mm. Δηλαδή το ξέρει η αγορά βοά, αλλά το ξέρει και η πολιτική. Ναι. Ας πούμε πολιτικά κόμματα τα οποία έπαιρναν 3% τουλάχιστον σταθερή αμοιβή, μαύρη, για όλες τις προμήθειες που έκλεινε ο δημόσιος τομέας με τον ιδιωτικό. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, προσέξτε, αυτό ήταν καθεστώς. Δηλαδή 3% από τα χρήματα του ελληνικού λαού, από τον φόρο του ελληνικού λαού, πήγαινε μετά την υπογραφή της συμφωνίας στο κομματικό ταμείο του κόμματος που ήταν στην κυβέρνηση. Οι πάντες στην αγορά το είχαν αυτό στα ρήφα και το υπολόγιζαν στον προϋπολογισμό. Έξω από τα ποσά που πήγαιναν στον συγκεκριμένο που σου υπέγραφε και στον μεγάλο που κάλυπτε και σε όλους εκείνους τέλος πάντων που προσέφεραν την ομερτά. Πολύ, δηλαδή ωραία, αυτά τα γνωρίζουμε. Αυτό το σύστημα αποκλείεται να αλλάξει. Τι μπορεί να αλλάξει? Σίγουρα δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει. Αλλά μπορεί να αλλάξει κάτι απολύτως, άλλο. Απολύτως. Εάν συνηθίσει, αν συνεχίσει να είναι στα πράγματα, θα συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει παρόλες τις πιέσεις και παρόλους, ναι, γιατί μιλάω για σύστημα, παρόλους τους μεμονωμένους ανθρώπους, ναι, οι οποίοι προσπαθούν εκ των έσω να αλλάξουν. Διότι δεν είναι οι πάντες διεφθαρμένοι, υπάρχουν περιπτώσεις. Σε μας κάνει το σύστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στη Δημοκρατική Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν πράγματα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν, δηλαδή, αλλά είναι μυαλό αυτό. Αυτό. Είναι η μειοψηφία η οποία ποτέ. Είναι από κάτω. Ποτέ δεν έχει το πάνω χέρι. Δεν μπορεί να. Ποτέ. Διότι πρόκειται για ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο στηρίζεται σε ένα πλέγμα συμφερόντων σε πολλά επίπεδα. Ναι. Δηλαδή τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του δημόσιου τομέα, τα ανώτερα κομματικά στελέχη ή από κάτω που διορίστηκαν από αυτούς ή που κάναν τα στραβά μάτια αυτοί για να παίρνουν ένα σωρό επιδόματα που δεν δικαιούνταν και οι από κάτω από αυτούς που στηρίζουν, ας πούμε, μια κυβέρνηση. Αν στην κυβέρνηση είναι 3 υπουργοί οι οποίοι προσπαθούν να αλλάξουν και 13 που προσπαθούν να μην αλλάξουν, τι θα συμβεί? Δεν γίνεται τίποτα. Ας δούμε. Γίνονται όμως αυτά που. Να, η καινοτομία εδώ μας λέει άλλα πράγματα, τουλάχιστον ναι, ευελπιστούμε και σε περισσότερα. Θα ξεκινήσω με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Κουρέτα, ο οποίος είναι καθηγητής και αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ναι. Ο οποίος έχει δει τα πάντα ο άνθρωπος, διότι σκέφτεται το εξής φυσιολογικό που σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Ότι το Πανεπιστήμιο δεν παράγει γνώση στήρα. Παράγει γνώση η οποία θα εφαρμοστεί αύριο στην κοινωνία. Σωστή. Δεν μιλάω να εφαρμοστεί να κάνεις οπωσδήποτε μια βιομηχανία από αυτή τη γνώση. Μπορεί να εφαρμοστεί και στον πολιτισμό. Μπορεί να εφαρμοστεί και στις φιλοσοφικές σπουδές και η Ελλάδα να γίνει το Διεθνές Κέντρο Φιλοσοφικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αμήν. Ναι. Ο άνθρωπος λοιπόν προσπαθεί χρόνια ολόκληρα και έχει ένα εξαιρετικό στο σημείωμα που έγραψε. Λέει ότι την επόμενη φορά που θα κλείσει, λέει, ελληνικό ανώτατο ίδρυμα για οποιοδήποτε λόγο, ίσως η ελληνική κοινωνία να μην θέλει να το ξανανοίξει αν μάθει πώς πραγματικά λειτουργεί ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος είναι καθηγητής φυσιολογίας ζωικών οργανισμών, εκλήθη να κάνει μια έρευνα για το πώς θα μπορούσαν τα υποπροϊόντα του τυροκομείου να μην μολύνουν το περιβάλλον γιατί τα πετούσαν στον ποινιό. Ως συνήθως. Ναι, και τα απόβλητα. Ναι, τα απόβλητα, τα υποπροϊόντα. Προσέξτε, υποπροϊόντα. Ένα υποπροϊόν τυροκομείου δεν είναι σκουπίδι. Όχι.
Όχι. Έχει πολλές ουσίες μέσα που θα μπορούσαν να γίνουν τροφή. Αλλά σε μια χώρα η οποία δεν έχει ασχοληθεί καθόλου, δεν βοηθάει την καινοτομία, ο δημόσιος υπάλληλος, ας πούμε, που έκανε αυτή την πρόταση στο πανεπιστήμιο, αυτό που σκέφτηκε είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή, τα πετάμε που τα πετάμε. Τουλάχιστον να μην μολύνουν, μήπως μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο και κάτι να τα πετάξουμε άλλο. Πάλι. Ο Δημήτρης όμως, ο οποίος έχει δημιουργικό μυαλό. Και τις γνώσεις, βεβαίως. Και έχει φτιάξει ένα εργαστήριο χρόνια τώρα που κάνει έρευνα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ένα εξαιρετικό εργαστήριο. Λέει, αυτά δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως τροφή. Και έφτιαξε κάποια ιδιαίτερα, ας πούμε, εξελιγμένα συστήματα διατροφής, τα οποία χρησιμοποιούν την ταυτότητα κάθε ανθρώπου, δηλαδή τον οργανισμό του τον ίδιο, για να οδηγήσουν σε διατροφή συμβατή ή μάλλον την καλύτερη δυνατή για τον καθένα από εμάς. Γιατί ένας κάθε άνθρωπος, μια που έτσι έρχομαι και στα δικά σας τα χωράφια, ένας άνθρωπος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτό αναγνωρίζεται. Ένα ολιστικό σύστημα. Ακριβώς. Αναγνωρίζεται λοιπόν και από την ιατρική όσο πάει και περισσότερο. Μιλάμε για τις εξατομικευμένες θεραπείες πια, αλλά και όσον αφορά το διατροφικό του προφίλ. Αυτή λοιπόν την ιδέα, καθώς επίσης και τις δυσκολίες που βρήκε, θα την παρουσιάσει ο Δημήτρης Κουρέτας στην... Έχει μπει όμως, έτσι, έχει μπει ήδη. Βεβαίως, το κάνει αυτό. Βεβαίως, είναι αναγνωρισμένο και βραβευμένο παγκοσμίως. Μας ενδιαφέρει να το λέμε. Βεβαίως. Ότι όσοι έχουμε ιδέες, όσοι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, όσοι έχουμε τις γνώσεις. Βεβαίως. Και μιλάω γενικά και όσους μας ακούνε, να καινοτομούμε, να το κάνουν, όχι να προσπαθούν να το θέλουν. Βεβαίως. Γιατί να βλέπουμε και κάτι παραπέρα. Η Ελλάδα πρέπει να βγει έτσι όπως τις αρμόζει και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Γιατί η ζωή του και η δραστηριότητά του έχουν γίνει ταινία από τη γερμανική τηλεόραση. Αλήθεια. Ναι, εμείς όμως δεν το ξέρουμε. Όχι. Γιατί ξέρουμε τα κομματικά στελέχη. Δεν ξέρουμε... Μα δεν τα δείχνουμε. Δεν, ξέρουμε... δεν τα δείχνουμε. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή ακούμε το μπλα 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 το καθημερινό για το πώς θα πάμε ακόμα πιο κάτω και σε ψυχολογία, που είναι σημαντικό το να έχεις δηλαδή την όρεξη να κάνεις πράγματα, αν δεν δεις ότι υπάρχει κι άλλος που το έκανε. Ακριβώς. Έχεις ένα παράδειγμα, έχεις ένα στόχο. Αν μονίμως σε θάβουνε και ψυχολογικά, είναι ότι χειρότερο. Ακριβώς. Αρχίζεις με αντικατασταλιπτικά και πηγαίνεις, ξέρω εγώ, και αυτοκτονείς μακριά από εμάς, λέω. Ναι. Εδώ όμως υπάρχει λόγος, υπάρχει ελπίδα. Θα έλεγα ότι παντού στην Ελλάδα υπάρχει ελπίδα. Και λόγω των φυσικών, ας πούμε, δυνατοτήτων αυτής της χώρας. Και είναι πανέμορφη η χώρα, έχει άπειρους πόρους και από τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή είχα κάνει μια ομιλία η οποία έλεγε «Ελάτε να τα κάνουμε θάλασσα» σε μια ημερίδα νεοφυών επιχειρήσεων. Λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει 16-17 χιλιάδες, δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν μπόρεσα να βρω ακριβώς πόσα είναι, αλλά κάπου εκεί είναι, χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής. Ναι. Ακτών. Η αλήθεια είναι ακτών. Αυτό, ναι. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε τη θάλασσα κάνοντας απίθανα πράγματα. Από την ίδια τη θάλασσα μέχρι τις ακτές ή τις δραστηριότητες που γίνονται σε αυτή. Ξέρετε όμως ότι για να ανοίξεις ένα beach bar ή για να φτιάξεις μια σχολή καταδύσεων, πρέπει να πάρεις άδεια από το πολεμικό ναυτικό. Μάλιστα. Από το πολεμικό ναυτικό. Και λέει κάποιος, πόσο δύσκολο είναι το πολεμικό ναυτικό να πει ότι αυτούς τους χώρους τους θέλω για να κάνω τα γυμνάσια μου, ξέρω εγώ, τις βολές μου ή τους θεωρώ εθνικής σημασίας και αυτούς τους ελευθερώνω. Διότι όταν δίνει την άδεια, αυτά τα κριτήρια εφαρμόζει. Γιατί λοιπόν δεν γίνεται μια αποτύπωση της ακτογραμμής της Ελλάδας να ξέρω ότι εκεί επιτρέπεται και εκεί δεν επιτρέπεται. Και η άδεια από το πολεμικό ναυτικό είναι μία από τις εκατοντάδες άδειες που ζητάει. Μπορεί να μην είναι εκατοντάδες, μπορεί να είναι δεκάδες. Και, αλλά... πόσο χρόνο ακριβώς, παίρνει. Μπορεί να πάρει ένα χρόνο. Μπράβο. Ακριβώς. Έχεις χάσει και τη σεζόν, δηλαδή όταν κάποιος επενδύει σε ένα θέμα. Την ίδια στιγμή. Και έχει χάσει και την όρεξη. Ακριβώς. Την ίδια στιγμή που μαθαίνουμε ότι διαβάζουμε, ας πούμε, στις ειδήσεις ότι υπάρχουν υποβρύχια εστιατόρια, π.χ. Δηλαδή, φαντάζομαι την έκπληξη κάποιου εφοριακού. Αν πάω αύριο και πω γεια σας στην εφορία. Χαλανδρίου, με την οποία είχα και πολύ καλές σχέσεις. Γεια σας, θέλω να φτιάξω ένα υποβρύχιο εστιατόριο εκεί. Τι χαρτιά χρειάζονται? Ναι. Οι άνθρωποι θα πάθουν καταπληξία. Δεν θα το ξέρω. Ξανά, ελάτε να ρωτήσουμε και να σας πούμε. Διότι, ακριβώς, όχι, δεν προβλέπεται αυτό. Δεν προβλέπεται όπως, φυσικά. Διότι η ελληνική, ας πούμε, γραφειοκρατία έχει σκεφτεί το εξής βλακώδες. Για να φτιάξεις μια δουλειά, θα πρέπει να πάρεις κωδικό από την εφορία. Μπορείς να φτιάξεις όμως και ένα κωδικό.
αν έχουν, δηλαδή, αν είναι κάτι... Για φτιάξαν. Δεν φτιάχνεται. Όχι. Μπορεί να πάρει, πρέπει να πάρεις κωδικό από την εφορία. Από τα ήδη υπάρχοντα. Από τους ήδη υπάρχοντες. Από τους ήδη υπάρχοντες. Μα οι ήδη υπάρχοντες κωδικοί περιγράφουν αυτό που γίνεται μέχρι τώρα. Ναι. Η καινοτομία εξορισμού περιγράφει κάτι καινούργιο. Και αν μεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιον κωδικό, καλώς. Αν ναι. δεν μπορεί να ενταχθεί, τι γίνεται. Δηλαδή, τι κωδικό θα έπαιρνε, ας πούμε, ο Steve Jobs, εάν ζούσε στην Ελλάδα και αν πριν τόσα χρόνια πήγαινε στον γκαράζ του πατέρα του και έλεγε: εγώ είμαι ερευνητής πληροφορικής. Θα του λέγανε στην εφορία πληροφορική, τι είναι αυτό. Ναι. Εγώ, όταν πήγα να πάρω άδεια για την εταιρεία μου, δεν ήξερε. Η εφορία, δεν ήξερε δηλαδή η φορολογική διοίκηση ότι μία ας πούμε εταιρεία εκδόσεων, γιατί στην εταιρεία μου κάνω και επικοινωνία, κάνω και εκδόσεις, δεν έχει δικό της τυπογραφείο. Ότι τα αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή τα δίνει και τυπώνονται σε τυπογραφία. Και ζητούσαν άδεια από την πολεοδομία για τις τυπογραφικές μηχανές. Πήγα και ήρθα μεταξύ πολεοδομίας και εφορίας 4-5 φορές. Όπου οι μεν με κάναν πάσα στους δε. Γιατί ξέρανε. Και τελικά έφτασα στον έφορα, ο οποίος λέει: ναι, επειδή και ο γιος μου λέει είναι γραφίστας. Ναι, ξέρω ότι τώρα πια. Δόξα τω Θεώ που το είχε. Το παράδειγμα. Αν δεν είχε γεωγραφίστα. Έλαντε. Τι θα συνέβαινε. Ακόμα θα πηγαίνω. Μα καλά, είναι δυνατόν. Πρέπει να έχεις και τυπογραφείο για να κάνεις μια έκδοση. Αυτό είναι. Έτσι νομίζει η εφορία. Η οποία έμεινε στη δεκαετία του 60, ας πούμε. Ότι εκδόσεις σημαίνει έχω τις μηχανές. Και μηχανές, ξέρω εγώ, επίπεδες, ντουκου, σου λέει θα κάνει και θόρυβο αυτό, γιατί πρέπει να πάρουμε και άδεια από τους περίοικους ότι δεν ενοχλούνται. Μα πόσο βγαίνουν όλα αυτά τα βιβλία, ο καθένας δεν είναι... Ναι, αυτό σας λέω ότι δεν το ξέρει το φορολογικό σύστημα. Το φορολογικό, όχι σαν άνθρωποι. Ή δεν θέλει να το μάθει. Γιατί υπάρχει και το άλλο. Όλες αυτές οι συναλλαγές που γίνονται ανάμεσα στους πολίτες και στην εφορία ή στους πολίτες και στη δημόσια διοίκηση γενικά. Δεν μιλάω μόνο για την εφορία, γιατί υπάρχουν και κάποιοι εξαιρετικοί άνθρωποι στην εφορία. Γνώρισα μερικούς οι οποίοι είναι τα θύματα της υπόθεσης και ήρωες, εν πάση περιπτώσει, που χωρίς να παίρνουν μίζες προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Αλλά ξαναλέμε, το σύστημα είναι και όχι εξαιρέσεις. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα είναι φτιαγμένο σαν μια συγκεκριμένη βιομηχανία προσπορισμού μαύρου χρήματος. Γι' αυτό και υπάρχει. Να πω ότι δυστυχώς, και επειδή είναι και η κρίση και υπάρχουν και οι περικοπές, έχω την εντύπωση ότι τώρα οι περισσότεροι θα θέλουν να πάρουν και κάτι παραπάνω, οπότε ενισχύουν αυτό το μαύρο σύστημα. Βέβαια. Υπάρχει η ενίσχυση, βέβαια, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα. Και τους βοηθάει να κάνουν μια παρένθεση, γιατί σήμερα συζητιέται αυτό το κατάπτυστο, το φασιστικό, το απίθανο, το εφιαλτικό νομοσχέδιο για την φορολόγηση των ακινήτων και άλλες διατάξεις. Ναι, στις άλλες διατάξεις, λοιπόν, να το πούμε, γιατί έχει σχέση με την υγεία, μπορεί κάποιοι να πάθουν συγκοπή άμα το ακούσουν. Στις άλλες διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να προβαίνει σε προληπτική κατάσχεση εάν νομίσει ότι δεν θα πληρώσεις το φόρο σου, ακόμα και αν, δηλαδή, κυρίως είσαι εντάξει και δεν έχει λήξει η προθεσμία. Και δεν λέει πόσο νωρίτερα. Αυτό είναι πραγματικά, δεν λέει ποια κριτήρια. Δηλαδή είναι για πλάκα, το λένε. Πραγματικά. Και αυτό μάλιστα υπάρχει στο άρθρο που ψηφίστηκε και τον Ιούλιο. Υπάρχει αυτό το άρθρο. Α, υπάρχει. Βεβαίως. Κανονικά μπορεί, δηλαδή, ο έφορας να πει ότι επειδή δεν μου αρέσει η φάτσα σου. Ναι. Να σου κάνω ή επειδή έχω τις κακές μου σήμερα. Ναι. Ή επειδή έχω σκοπό να σου δεσμεύσω τώρα την περιουσία για να έρθω αύριο να στην αποδεσμεύσω και να μου τα χώσεις. Και αυτό. Και αυτό. Μπορεί λοιπόν να πει: α, νομίζω ότι δεν θα πληρώσετε το φόρο σας. Επειδή λοιπόν νομίζω ότι δεν θα πληρώσετε το φόρο σας, έτσι αυθαιρέτως, χωρίς δικαστική εντολή, χωρίς να παρεμβαίνει. Δηλαδή. Μισό λεπτό να σας πω ότι τον εφιάλτη. Χωρίς να παρεμβαίνει δικαστήριο, να δώσει εντολή στην τράπεζα και χωρίς να το ξέρεις, να δεσμευθεί η περιουσία σου, η κινητή, η ακίνητη, τα εμπράγματα, δικαιώματα, οι απαιτήσεις, ακόμα και αυτά που βρίσκονται σε χέρια τρίτων. Δηλαδή. Πας, ας πούμε, εσύ ένα πρωί, μάλλον ξέρεις ότι έχεις μισθοδοσία και θα πληρωθεί η μισθοδοσία τώρα, ξέρεις ότι ο λογαριασμός σου στην τράπεζα καλύπτει αυτά τα χρήματα και πάνε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και τους λέει η τράπεζα δεν μπορεί να τα πληρωθεί, δεν υπάρχουν λεφτά. Και λες τι γίνεται, παιδιά, αφού έχω χρήματα και σου λέει η τράπεζα ότι μας τα δέσμευσε η φορολογική διοίκηση. Για ποιο λόγο, γιατί έτσι γούσταρε. Γιατί δεν με ενημέρωσε, γιατί έτσι γούσταρε. Γιατί αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία. Είναι το κατάπτυστο άρθρο 48 του συγκεκριμένου νόμου. Αυτό είναι σε ισχύ ή θα. Είναι και έρχεται ξανά προς ψήφιση, γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο νομοσχέδιο το οποίο μάλιστα εισάγεται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και περιλαμβάνει 334 σελίδες, οι οποίες πρέπει να συζητηθούν σε μία μέρα.
Δηλαδή σήμερα θα συζητηθεί επί της αρχής και αύριο κατάρθρον. Και λέει ο κανονισμός της Βουλής ότι μέσα σε 10 ώρες πρέπει αυτό το πράγμα να λήξει και σε 6 ώρες θα συζητηθούν τα άρθρα. Σε 6 ώρες για να συζητηθούν 334 σελίδες είναι ένα λεπτό η σελίδα. Αν είναι 7 κόμματα, αντιστοιχούν λιγότερο από 9 δευτερόλεπτα σε κάθε κόμμα να τοποθετηθεί για μία σελίδα η οποία μπορεί να έχει 3 άρθρα, ας πούμε, που να θέλουν συζήτηση μισή ώρα. Με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Και αυτός ο νόμος αντικαθιστά καμιά 118 άρθρα, αν θυμάμαι καλά, 118 άρθρα των νόμων που είχαν ψηφιστεί πριν από 5 μήνες ξανά με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Και μου λέτε ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το σύστημα. Με τίποτα. Δηλαδή, αυτό ποιος το σκέφτηκε, ότι μπορεί κάποιος να κάνει ό,τι θέλει σε κάποιον άνθρωπο, να τον κάνει ό,τι θέλει. Κοιτάξτε, όταν η διοίκηση δεν έχει κανέναν έλεγχο και κάνει ό,τι. Μα κάποιος το σκέφτηκε και κάνει κάπου ό,τι γουστάρει. Ό,τι γουστάρει τόσα χρόνια, είναι δύσκολο να σκεφτεί αλλιώς. Η περίπτωση του Λιάπη, ας πούμε, είναι χαρακτηριστική. Υπουργός, λέει, υπουργάρα, μόλις με δουν. Γιατί αυτό συνέβαινε. Μόλις με αναγνωρίσουν οι χωροφύλακες, θα χτυπήσουν μια, ας πούμε, προσοχή. Λογικό για εκείνον. Συγγνώμη, κύριε Λιάπη, που σας ζητήσαμε. Για την ενόχληση. Ακριβώς. Αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα. Ναι. Και αυτό θα συνέβαινε. Αλλά δεν είχαμε τέτοιους νόμους. Εάν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν είχαν τα από αυτά, να πούνε, έλα εδώ φλεράκο. Ναι, εδώ πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Ακριβώς. Λίγο. Αλλά τόσα χρόνια αυτό συνέβαινε. Μπορώ να κυκλοφορώ χωρίς άδεια, μπορώ να κυκλοφορώ χωρίς πινακίδες, μπορώ να μην πληρώνω, μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω, διότι είμαι εξουσία. Εξουσία στην Ελλάδα είναι όπως είναι η εξουσία σε απολυταρχικά καθεστώτα, κληρονομικό δικαίωμα και ελαίο Θεού. Δηλαδή είναι το αφεντικό, είναι ο δικτάτορας, είναι ο βασιλιάς, ελέο Θεού, όχι σύνταγμα, και κάνει ό,τι του καπνίσει. Αυτό γίνεται στην συνταγματική δικτατορία που έχουμε. Μα τώρα 3 χρόνια δεν μπορεί κανένας να πει όχι ή να αποφασίζουμε και διατάζουμε. Εμείς αυτό θέλουμε, θα κάτσεις εκεί, θα το κάνουμε αυτό και δεν θα μιλάς. Και γιατί και πώς θα γίνει διαφορετικά. Ο κόσμος λοιπόν ξεσηκώνεται και βρίσκεται σε ένα διέξοδο, διότι λέει θα ξεσηκωθώ. Ωραία. Και τι θα γίνει. Τι θα πει, ξεσηκώνομαι, σηκώνομαι από την καρέκλα. Ναι. Και φωνάζω. Και περπατάω μέσα στους τοίχους και βρίζω, ας πούμε. Ναι. Μετά τι θα κάνω. Τίποτα. Θα πάω στη Βουλή μπροστά. Mm. Και τι θα κάνω. Τι θα κάνει. Θα με αγνοήσουν. Εδώ 150.000 άνθρωποι βγήκαν έξω από τη Βουλή πριν από 2,5 χρόνια περίπου. Και τι έγινε, τίποτα. Διότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα θεσμικά και δεν υδρώνει το αυτή κανενός που είναι μέσα από τη Βουλή. Πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο. Αυτοί ίσως είναι οι παλιοί τρόποι. Μήπως άλλο τρόπο. Κοιτάξτε, δυστυχώς. Ο μόνος τρόπος που υπάρχει στην δημοκρατία είναι η ψήφος. Mm. Ο μόνος τρόπος. Δυστυχώς, το ξέρουμε από την ιστορία, αν ο τρόπος, ο άλλος, που τον αισθάνεσαι μέσα σου, λες θα σηκωθώ, θα αρπάξω ό,τι υπάρχει στο όλοι σπίτι. Το λέμε. Τον μπαλντά, το τσικούρι, ξέρω εγώ το αυτό, την κατσαρόλα, και θα πάω να χτυπάω. Αλλά τι? Θα σε αγνοήσουν. Δεν υπάρχει θα σε αγνοήσουν. Ο άλλος τρόπος όμως είναι εκείνος ο οποίος φέρνει πολιτική αστάθεια, φέρνει βία και βία φέρνει ακόμα περισσότερη βία. Έβλεπα χθες στις ειδήσεις ότι αποκατέστησαν το πρόσωπο του Ρομπεσπιέρου. Mm-hmm. Είδαμε πως ο ξεσηκωμός κατά της απολυταρχίας μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές εκτελέσεις. Και αυτοί οι οποίοι είναι άγγελοι της αλλαγής και ας πούμε τιμωρεί των διαφθαρμένων να γίνουν κατά σειροήν εγκληματίες. Το λέω αυτό, επειδή υπάρχουν αρκετοί στην Ελλάδα σήμερα οι οποίοι επενδύουν στην οργή και στη βία. Ναι. Αν επενδύσεις στην οργή και στη βία, θα εισπράξεις οργή και βία. Ακριβώς. Στο πολλαπλάσιο. Γιατί ξέρετε, Ακριβώς. είναι η πιο αποδοτική επένδυση, ειδικά αν γίνεται σε ένα χωράφι απελπισμένων ανθρώπων. Έτσι, αλλά επειδή είπαμε πολλά άσχημα, ας πάμε στα καλά. Να τα πούμε και τα καλά. Ας πάμε στα καλά. Και την ελπίδα. Οδηγώ. Λοιπόν, και μια που ξεκίνησα από την πατρίδα μου, τη Θεσσαλία, θα πρέπει να αναφερθώ σε κάποιους ιδιαίτερα καινοτόμους και έτσι, δουλευταράδες, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά. Μ' αρέσει αυτό. Από τη Θεσσαλία, από τη Λάρισα, οι οποίοι φτιάξαν έναν συνεταιρισμό γαλακτοπαραγωγικό, καταρχήν. Και τον επεκτείνουν σε συνεταιρισμό παραγωγής και γεωργικών προϊόντων. Mm-hmm. Επικεφαλής είναι ο Θάνος Βακάλης, που τον γνώρισα το καλοκαίρι και τον θεωρώ εξαιρετικό μυαλό και πολύ καλό φίλο. Χαιρόμαστε και εμείς πάρα πολύ. Ο οποίος σπούδασε ιατρική, έτσι, γιατρός. Mm-hmm. Και γύρισε στην πατρίδα του, στην παιδιάδα της Θεσσαλίας, να αναλάβει μία μικρή επιχείρηση, γαλακτοκομική μονάδα που είχε η οικογένειά του.
Και σκέφτηκε τον συνεταιρισμό έτσι όπως θα έπρεπε να τον σκεφτόντουσαν τον συνεταιρισμό οι Έλληνες χρόνια τώρα. Ναι. Όχι δηλαδή ως έναν χώρο κομματικό ρεμούλας και κομματικής ανάδειξης και κλοπών, αλλά ως συνεταιρισμό. Ακριβώς. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν ενώνονται για ένα καλό σκοπό και να βγάλουν ένα καλό προϊόν. Αυτό που πέτυχε λοιπόν ο συνεταιρισμός, ο οποίος ονομάζεται Θεσγάλα, Θεσσαλικό γάλα, αλλά είναι Θεσσαλίας και Πιερίας μαζί. Ναι, ναι, ναι. Το λένε θες γάλα πιέσαι, εμένα δεν μου αρέσει το πιέσαι. Ναι, ναι. Αλλά εννοεί και πιερίας. Α, μάλιστα. Αυτό που, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν είναι να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στο καρτέλ των βιομηχανιών γάλακτος. Οι οποίοι, ξέρατε, πήγαιναν και λέγανε στον παραγωγό τόσα θα πάρεις. Ναι. Δηλαδή ο παραγωγός έδινε το γάλα του και δεν ήξερε πόσο κάνει το γάλα. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί που προσπαθούν να μας λασπώσουν παρουσιάζουν τη δημιουργία ξανά ως το κόμμα των επιχειρηματιών, των πλουσίων κτλ. Εμείς είμαστε η πολιτική κίνηση, γιατί η λέξη κόμμα προκαλεί αυτό το παλιό σύστημα. Είμαστε η πολιτική κίνηση των ανθρώπων που παράγουν. Και οι άνθρωποι που παράγουν υπάρχουν παντού, σε όλες τις τάξεις. Κυρίως είμαστε η κίνηση της μεσαίας τάξης. Υπάρχουν και στο δημόσιο τομέα άνθρωποι που παράγουν, το είπαμε πριν. Mm-hmm. Αλλά κυρίως βοηθάμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν κάτι, γιατί βλέπουμε ότι εκεί είναι το μέλλον της Ελλάδας. Πολύ σημαντικό. Πήγαν λοιπόν, πήγε ο Θάνος ο Βακάλης και βρήκε και άλλους γαλακτοπαραγωγούς. Τους γνώρισα το καλοκαίρι όταν πήγα στη Λάρισα. Έκανα διακοπές στο Βόλο στην πατρίδα μου και έκανα ένα ταξίδι μέχρι τη Λάρισα. Είναι νέα παιδιά, μορφωμένα παιδιά, με διεθνή κουλτούρα. Οι οποίοι το πρώτο που κάναν ήταν, είπαμε, να συνεταιριστούν για να ορίσουν αυτοί ή να συμφωνήσουν την τιμή του γάλακτος. Διότι πώς θα κάνεις business plan αν δεν ξέρεις πόσο θα πουλήσεις το προϊόν σου. Δηλαδή, εάν η τιμή πώλησης σε βάλει μέσα, δηλαδή, το βασικό σε έναν επιχειρηματία είναι να ξέρω πόσο, τι τιμή μπορώ να βρω. Ή να το ψάξω πριν το business plan, ή αφού αρχίσω, ξεκινάω ας πούμε και βλέπω ότι πουλάω σε μια τιμή, να ξέρω ότι αυτή θα είναι και αύριο. Βέβαια. Το πρώτο που κάνανε ήταν αυτό λοιπόν. Για να εξασφαλίσει. Γιατί η ισχύ εν τη ενώση. Ο καθένας μόνος του ήταν αδύναμος, πήγαινε η βιομηχανία και του έλεγε τόσο σου δίνω και αν θες, αν δεν θες θα πάρω από τον άλλον. Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι, κάναν τον συνεταιρισμό θες γάλα και παρήγαγαν εξαιρετικής και παράγουν έτσι, εξαιρετικής ποιότητας γάλα με όλες τις προδιαγραφές όσον αφορά θέματα υγείας. Εφαρμόζουν και τεχνικές ας πούμε καινοτόμες όσον αφορά και στην βιολογία και στην ζωή των αγελάδων. Αυτό είναι σημαντικό γιατί από εκεί ξέρουμε πώς κακομεταχειρίζονται τα ζώα και αυτό περνάει στο γάλα, στο θέμα της υγείας μας κτλ. Ακριβώς. Αφήνουν τα ζώα ελεύθερα, υπάρχει ένας χώρος που κινούνται ελεύθερα. Που δεν τρέφονται βέβαια γιατί μια αγελάδα για να τρέφεται ελεύθερα θέλει 10 στρέμματα η μία. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, αν έχεις 100 αγελάδες, θες 1000 στρέμματα. Δεν γίνεται. Όχι. Αλλά σε κάθε εσταυλισμένο χώρο ακριβώς υπάρχει δίπλα και ένα πολύ μεγάλο, πολλών στρεμμάτων δηλαδή, χωράφι, στο οποίο οι αγελάδες βγαίνουν, λιάζονται, τρώνε, κινούνται, φλερτάρουν. Τα πάντα. Θυμάστε την ταινία Οργασμός Αγελάδες. Ναι, ναι. Και μια που το αναφέραμε. Όλα αυτά παρακολουθούνται από ένα εξαιρετικής ποιότητας και προηγμένο software το οποίο μπορεί να σου πει μέχρι και πότε έχει ίστρο μια αγελάδα. Γιατί η αγελάδα πρέπει να γονιμοποιηθεί αυτές τις συγκεκριμένες μέρες. Φαντάζομαι, ναι. Αν σου φύγει λοιπόν ο ίστρος της αγελάδας, έχασες τη γαλακτοπαραγωγική της ικανότητα. Και είναι ενδιαφέρον. Πώς το παρακολουθούν αυτό, φαντάζεστε. Ναι, εγώ δεν έχω ασχοληθεί, αλλά ωραία. Δηλαδή πότε μαθαίνουμε πότε μπιπ η αγελάδα. Ναι. Τις μέρες λοιπόν του ίστρου έχουν μεγάλη κινητικότητα τα ζώα. Έχουν ενέργεια. Έχουν ενέργεια, ναι, ναι. Ενέργεια. Η οποία είναι πολλαπλάσια των άλλων ημερών που συνήθως είναι πιο ζώα χαλαρά. Δεν φημίζονται γιατί. Όχι, είναι χαλαρά. Ναι, για την κινητικότητά τους. Ναι. Εκείνες τις μέρες λοιπόν κινούνται πολύ. Φοράει λοιπόν η αγελάδα ένα δαχτυλίδι στο πόδι το οποίο εκπέμπει ένα σήμα που το πιάνει ένας κεντρικός υπολογιστής. Και καταγράφει την κίνησή της. Δηλαδή είναι σαν GPS, ας πούμε, της αγελάδας. Οπότε, άμα δει ότι κάνει περισσότερα χιλιόμετρα. Το είδα στον υπολογιστή τις μέρες εκείνες. Βλέπετε κόκκινο επάνω. Ναι. Και αισθάνεσαι ότι καταλαβαίνει. Ότι ήρθε η ώρα. Ότι ήρθε η ώρα και βέβαια πρέπει να παρακολουθήσει τον ίστρο 100 ζώων, 150 ανάλογα. Κάθε μέρα, ας πούμε, υπάρχουν 3-4 αγελάδες οι οποίες πρέπει να γονιμοποιηθούν.
Και μάλιστα πρόσφατα αγενίασαν και ένα καινούριο σύστημα που είναι αυτόματοι πολιτές γαλακτός. Αυτό το είπα, ναι, και στην εκπομπή που μας έκανε, μου έκανε μεγάλο έτσι, ενδιαφέρον να το βγάλω. Και λέω, κοίταξαν τι σκέφτηκα, βέβαια, το οποίο είναι εκπληκτικό. Δεν υπάρχει εδώ στην Αθήνα, υπάρχει στη Θεσσαλία. Υπάρχει στη Λάρισα. Βέβαια, υπάρχει στη Λάρισα. Ναι. Η καινοτομία ξεκινάει από την περιφέρεια. Γιατί εκεί εγώ συνήθως νόμιζα ότι ξεκινάει από εδώ. Ναι. Γιατί εδώ είμαστε πιο πολύ μαζεμένοι, υπάρχουν τρόποι. Αλλά τελικά η καινοτομία του γάλακτος, που μάλλον έχει θέση και στα αγροτικά προϊόντα, μάλλον ξεκινάει από την περιφέρεια. Βέβαια, αλλά δεν είναι καθόλου μια δουλειά χαλαρή. Πρέπει να είσαι εκεί, είναι ζωντανά. Τη μέρα που πήγα, μία αγελάδα είχε, κάποια άλλη αγελάδα της πάτησε, ας πούμε, μια θηλή, η οποία ήταν τραυματισμένη. Έπρεπε λοιπόν να αρμεχθεί η αγελάδα στο συγκεκριμένο μηχάνημα, αλλά είναι δύσκολο διότι μπορεί να παρουσιάσει φλεγμονές. Έπρεπε να την περιποιηθούν, τη θηλή, να τη βάλουν φάρμακα, να βάλουν αντισηπτικό, ένα σωρό. Δηλαδή πρέπει να είσαι συνέχεια κοντά, να χειρίζεσαι και τα ζώα και την τροφή. Όμως είναι μια δουλειά που εμένα μου έδωσε χαρά που την είδα και είδα ότι έδινε χαρά και στους ανθρώπους, διότι αισθάνεσαι ότι παράγεις. Δηλαδή, και το λέω επειδή είμαι στον τριτογενή τομέα και η δουλειά μου είναι το να μορφοποιώ αυτό το προϊόν και να το παρουσιάζω προς τα έξω με έναν τρόπο. Τέλειο. Που και αυτό δημιουργεί μεγάλη προστιθέμενη αξία. Για να απαντήσω σε κάποιον ανόητο δημοσιογράφο που σε μια εκπομπή προηγουμένως, πριν από κάποιες μέρες, ας πούμε, στον Ενικό, αναφέρθηκε στον τριτογενή τομέα. Και ο τριτογενής τομέας προσθέτει αξία. Για παράδειγμα, το λάδι. Ναι. Για χρόνια ολόκληρα το πουλούσαμε χύμα με τους τενεκέδες στην Ιταλία. Οι Ιταλοί βάζανε. Οι Ιταλοί το συσκεύαζαν. Βάζαν, ότι ήταν ιταλικό προϊόν. Ναι, του δίναν προσωπικότητα, του δίναν ταυτότητα και το πουλούσαν 10-15 φορές πάνω από την τιμή που έπαιρναν. Μόλις το ανακάλυψε αυτό η Ελλάδα. Μόλις το ανακάλυψε τα τελευταία χρόνια λόγω κρίσης. Τα τελευταία λόγια. Ναι, είπαν να ενεργοποιήσουν. Έχουμε δει περιπτώσεις λοιπόν ελληνικού λαδιού, βέβαια, το οποίο πουλιέται πανάκριβα σαν συλλεκτικό προϊόν στις αγορές. Έχει κάνει και άνθρωποι δικοί μας, Έλληνες, και ειδικά το κρασί, η Ιαπωνία. Ή το κρασί επίσης, βέβαια. Δηλαδή και το λάδι μας. Ακριβώς. Πέρα από την αξία δηλαδή που έχει ένα προϊόν ως προϊόν από μόνο του. Και αυτό που δίνεις να είναι άμεσο με το αυτό που είναι μέσα και το απ' έξω, για να μπορέσει να το εκτιμήσει και άλλο σαν κάτι διαφορετικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν των γεωργικών προϊόντων, η δικιά μου δουλειά, δηλαδή ο τριτογενής τομέας, προσφέρει πολύ μεγαλύτερη, δυστυχώς δεν μου αρέσει, αλλά έτσι είναι, πολύ μεγαλύτερη είναι και παρουσίαση, προστιθέμενη αξία από όσοι έχει το ίδιο το προϊόν. Δηλαδή το προϊόν έχει μια αξία α, ναι, και μπορεί η συσκευασία του και το μάρκετινγκ του προϊόντος στη διεθνή αγορά το α να το κάνει 100 α. Έτσι. Κακώς. Δεν μου αρέσει η διαμεσολάβηση γενικά, αλλά έτσι γίνεται. Όχι, είναι η ισχύ εν τη ενώση. Να σας πω μια άλλη απίθανη ιστορία που μ' άρεσε γιατί έχει και ένα πολύ έξυπνο όνομα. Την λέξη Σαλτιμπάγκος την ξέρουμε. Σαλτιμπάγκος. Ναι, τώρα δεν ξέρω από πού είναι, αλλά δεν, το έχουμε δει σαν κάτι. Δεν είναι τόσο έτσι. Είναι ο Πονηρούλης. Ναι. Λοιπόν, αν αυτό το ονομάσεις Σαλτιμπάγκ, salty bag, δηλαδή αλατισμένη τσάντα. Σακούλα, δεν κάτι. Ναι, αλατισμένη τσάντα, ας πούμε. Σου λέει ο άλλος. Λογοπαίγνιο. Ναι, τι θα πει αλατισμένη τσάντα. Ναι, τι δηλαδή, είναι. Τι είναι αυτό, τι είναι. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν που ασχολιόντουσαν με την ιστιοπλοεία σκέφτηκαν τα πανιά που πετιούνται από τα ιστιοπλοϊκά, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πια και έχουν φάει πολύ αρμύρα, να τα επεξεργαστούν και να φτιάξουν τσάντες με ωραίο design και με μερικά άλλα συστήματα, δηλαδή να μπορούν οι τσάντες αυτές να μεταποιηθούν και σε κάτι άλλο εάν πάψουν να χρησιμοποιούνται ως τσάντες και να διηγείται η καθεμία, ας πούμε, την ιστορία της. Την ιστορία της στα... Ναι, διότι αυτό ήταν ένα παντί το οποίο το είχε αυτό το ιστιοπλοϊκό. Πήρε μέρος σε αυτούς τους αγώνες, πέρασε αυτές τις θάλασσες, έκανε τόσα μίλια και τώρα το χρησιμοποιείς. Ναι, τέλειο. Είναι μια εξαιρετική ιδέα και αυτή θα παρουσιαστεί. Απίστευτη ιδέα. Εγώ δηλαδή δεν έχω... εντάξει, δεν ασχολούμαι και με την ιστιοπλοϊκή, αλλά την παρουσιάζει, ναι, ο Στρατής Ανδρεάδης. Ο Γιώργος Γουβέλης, συγγνώμη, καμιά σχέση με τον Κουβέλη του παρόν. Ναι, φαντάζομαι. Παρόν σε όλα. Σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να υπάρχει στην Αθήνα μία μόνιμη λαϊκή αγορά, ένα εκθεσιακό κέντρο δηλαδή, στο οποίο θα μπορούσε να τρως, να ακούς ομιλίες και όλη η παραγωγή
της Ελλάδας να έχουν εκεί ένα μόνιμο εκθετήριο και να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους οι ίδιοι χωρίς να μεσολαβεί ο έμπορας. Κάτι είδα σε αυτό. Καταπληκτική ιδέα και κάπου κάτι διάβασα πάνω σε αυτό. Και πού υπάρχει. Ελλάδα, λοιπόν. Αυτό είναι λοιπόν. Ξαναλέω, έχουμε και την πρόσκληση. Ξαναλέω για όσους μας ακούν τώρα. Το Σάββατο στο πλαίσιο του Money Show στο Hilton στις 8 το βράδυ, 8 με 10, θα παρουσιαστούν αυτές και πολλές άλλες καινοτόμες ιδέες. Μια ιδέα του Μιχάλη Στάγκου, η οποία είναι μια γενικότερη ιδέα, είναι το concept, δηλαδή πώς μια επιχειρηματικότητα η οποία είχε μια συγκεκριμένη νοοτροπία μπορεί να αλλάξει και να γίνει η επιχειρηματικότητα της ευκαιρίας και πώς μπορούν οι επιχειρηματίες να μυρίζονται τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, Να μας εξωτερικό. Δώσει και εμάς έτσι κάτι θετικά, και σκεφτούμε ακριβώς, και εμείς κάτι καλύτερο. Διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, αν δεν έχεις οργανώσει σωστά την ιδέα σου, να αποτύχει. Σωστότατα. Είναι και το marketing plan που λέμε μέσα στις νέες, η μία στις τέσσερις ιδέες επιτυγχάνει, οι τρεις στις τέσσερις αποτυγχάνουν. Άρα όσο αυτό το ποσοστό το αυξήσουμε υπέρ της επιτυχίας, είναι υπέρ της οικονομίας, είναι υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Και αυτό είναι μια νοοτροπία την οποία δεν ξέρει ο Έλληνας, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό θεωρούσε ότι η επιχειρηματικότητα είναι να ανοίξω ένα μαγαζί στη γειτονιά μου. Να πουλάω retail και, κάτι γενικά. Και ας είναι άλλα 10 μαγαζιά μου ήδη, δεν βαριέσαι. Και εγώ κάτι θα πάρω. Δεν είναι αυτό. Θέλει έρευνα, θέλει μελέτη, θέλει... Ας πάρουμε τα πράγματα δηλαδή έτσι όπως πρέπει να είναι. Ψάξιμο στο εξωτερικό κυρίως. Και νομίζω ότι το εξωτερικό ανοίγει πόρτες σε τέτοιες επιχειρήσεις. Και το θέλει, ζητάει και τα ελληνικά πρώτα. Εγώ χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ όταν βλέπω να βγαίνουμε στην Ευρώπη, να βγαίνουμε τόσο καλά και να λέμε τόσο καλά. Όχι μόνο βέβαια για τον ήλιο μας, για τα νησιά μας, καταπληκτικά που άλλο από εκεί που δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί και βάζουν και εμπόδια, όπως είπαμε και στην αρχή. Τα νησιά διώχνουν τα ιστιοπλοία. Βάζουν, βάζουν φόρο στα ιστιοπλοϊκά. Και ενώ το σπίτι δεν μπορείς να το μαζέψεις να φύγεις. Δηλαδή, όλοι οι ιδιοκτήτες σπιτιών σήμερα με το νομοσχέδιο θα θέλαν, αν μπορούσαν, να πάρουν τα σπίτια τους και να εξαφανιστούν από την Ελλάδα. Να τα βάλουν όπως θα γίνει στην Κίνα. Το σκάφος φεύγει. Φεύγει, σηκώνει στην Άγκυρα, γεια σας. Πάω στην Κροατία. Πάω στην Αλβανία που ετοιμάζει. Στην Τουρκία που έχει απίθανες μαρίνες. Μας έχει εκμεταλλευτεί πάρα πολύ. Έχει εκμεταλλευτεί τον τρόπο αυτόν τον οποίο εμείς βάζουμε τρικλοποδιά στο δικό μας το σύστημα, στους δικούς μας ανθρώπους. Και μετά μιλάμε, ας πούμε, ότι ναι, εντάξει, θα ξεφύγουμε. Πώς θα ξεφύγουμε. Ακριβώς. Δηλαδή, οι άσχετοι στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρουν ότι τον φόρο, όταν μπορείς να μην τον πληρώσεις, δεν θα τον πληρώσεις, ειδικά αν κινείσαι στο διεθνές περιβάλλον. Δεν θα φορολογήσεις κάποιον κρατώντας τον αλυσοδεμένο. Μα δεν υπάρχει ανάπτυξη, έτσι. Φύγαν λοιπόν επιχειρήσεις, οι μεγάλες, οι μικρές κλείσαν και. Θέλω να κάνω έκκληση σε όλους τους σκεπτόμενους. Είτε είναι αριστερών, είτε δεξιών πεπιθήσεων. Η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα ανεργίας. Τεράστιο, τραγικό πρόβλημα ανεργίας. Μα πώς θα βρει δουλειά ο άνεργος αν δεν δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ποιος θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας αν δεν μπορεί ο ίδιος ο άνεργος ως επιχειρηματίας ή ένας άλλος ως επιχειρηματίας πάλι για να τον πάρει στη δούλεψή του για να του δώσει ένα μισθό. Δηλαδή, όταν χτυπάμε την επιχειρηματικότητα έχοντας στο μυαλό μας κάποιους κρατικοδίαιτους μεγαλοεπιχειρηματίες που εξακολουθούν να παίζουν το ίδιο παιχνίδι και να απομυζούν τα οικονομικά της Ελλάδας. Χτυπάμε στην πραγματικότητα, σκοτώνουμε τον άνεργο. Δεν είναι αυτό επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα είναι η δυνατότητα του καθενός μας να κάνει μια δουλειά πολύ μικρή στην αρχή και να μεγαλώσει αργότερα ή κάποιο ο οποίος θα έρθει να κάνει ένα μεγάλο πλάνο και από την αρχή θα έχει ένα μεγάλο πλάνο ανάπτυξης και θα δώσει, θα δημιουργήσει... Κάτι θα κάνουν, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας όπως ας πούμε ένας επιχειρηματίας ο οποίος ήρθε από το εξωτερικό, από τον Καναδά, έφτιαξε ένα συνεταιρισμό στην Κρήτη, ονομάζεται Ηλίας Μανούσακας, έφτιαξε μία μονάδα, όχι συνεταιρισμό, μία μονάδα, συνεταιρισμό είναι η άλλη περίπτωση που θα πω, μία μονάδα επεξεργασίας χαρουπιών. Έχουμε στην Κρήτη χαρούπια. Βεβαίως έχουμε. Βεβαίως. Το χαρούπι το οποίο είναι υποτιμημένο, έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Αυτός λοιπόν ήρθε από τον Καναδά, έφτιαξε μια καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων χαρουπιού και τα εξάγει σε όλο τον κόσμο, συνδυάζοντας αρχαίες τεχνικές με νέες τεχνολογίες. Να ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας. Η γνώση
που τον τελευταίο καιρό πήγε να χαθεί γύρω από όλα αυτά. Έτσι. Δηλαδή, για τα βότανα, ας πούμε, δεν ξέρουν παρά μόνο μερικοί γέροι στα χωριά. Και η Ελλάδα είναι το θησαυροφυλάκιο του κόσμου σε βότανα. Με βρίσκεται πάρα πολύ σε αυτό το θέμα ενημερωμένη και πάρα πολύ το πιστεύω. Έχω βγάλει και βιβλίο. Βγάζω και ένα βιβλίο. Το ξέρετε το ανέκδοτο με τον Πιτσερικά, ο οποίος όταν μύρισε δυός μου, είπε: «Μαμά, αυτό μυρίζει σαν τσίχλα». Βέβαια. Διότι φτάσαμε στο σημείο τα βότανα, τα βλέπουμε ζωγραφισμένα σε συσκευασίες. Λοιπόν, ο Ηλίας Μανούσακας λοιπόν ήρθε στην Κρήτη, στην πατρίδα του και έφτιαξε μια εταιρεία η οποία είναι 95% εξαγωγική. Έχει λάβει πιστοποιητικό βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απίθανα, ναι. Απίθανα, καταπληκτικά. Εγώ θέλω κι άλλα, μου αρέσουν όλα. Να σας πω μια άλλη περίπτωση η οποία δεν θα παρουσιαστεί γιατί δεν έφτανε ο χρόνος. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ενός τρελού Έλληνα ο οποίος αποφάσισε να επενδύσει στην cool chain. Ξέρετε τι είναι η cool chain? Δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι η ψυχρή αλυσίδα η οποία πρέπει να επικρατεί, δηλαδή οι συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας που πρέπει να ισχύουν από τη στιγμή που ένα προϊόν, φάρμακο ή τρόφιμο, κυρίως φάρμακο ή τρόφιμο, παράγεται από το εργοστάσιο του που μπορεί να βρίσκεται στην Αριζόνα, ας πούμε, μέχρι να φτάσει στο σπίτι σας. Κάποια φάρμακα λένε ότι αυστηρά πρέπει να φυλάσσονται και να διακινούνται σε θερμοκρασίες από 2 έως 8 βαθμούς. Σκεφτείτε λοιπόν μια εταιρεία διανομής η οποία παίρνει το φάρμακο να το πάει από την Αθήνα, σας λέω, ήρθε στην Ελλάδα, να το πάει σε ένα νησί, στο φαρμακείο του νησιού και από το νησί φαντάζομαι στο σπίτι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποια ειδικά το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Okay. Με 45 βαθμούς. Φαντάζεστε. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως. Δεν το ξέρω. Άλλοτε υπάρχουν, άλλοτε δεν υπάρχουν. Το θέμα ποιο είναι? Ότι αν το φάρμακο ξεφύγει από αυτή τη θερμοκρασία, δηλαδή αν πάει πάνω από τους 8 ή πάει κάτω από τους 2, γιατί μπορεί να βάλεις μια παγωχίστη και να το παγώσεις, σχεδόν καταστρέφεται. Οπότε δεν κάνει. Οπότε δεν κάνει για τη δουλειά. Δηλαδή παίρνεις μια αντικαρκινική θεραπεία και νομίζεις ότι λειτουργεί, αλλά δεν λειτουργεί. Και πεθαίνει ο άνθρωπος. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ή κάνεις ένα εμβόλιο, ας πούμε, και νομίζεις ότι το παιδί σου είναι προφυλαγμένο από τη μηνυκίτιδα, αλλά δεν είναι. Διότι κάποια στιγμή έσπασε αυτή η αλυσίδα. Που μπορεί να είναι στη φαρμακαποθήκη, μπορεί να είναι στο αυτοκίνητο που δεν έχει αυτούς τους μηχανισμούς και το άφησε παρκαρισμένο κάπου ο μεταφορέας για να κάνει μια άλλη δουλειά ή για να πιει καφέ με ένα φίλο. Που μπορεί να είναι ο ίδιος ο καταναλωτής που το παίρνει το προϊόν από το φαρμακείο και λέει: «Ας πάω και μια βόλτα στα μαγαζιά, δεν βαριέσαι και το πάω μετά». Καταλάβατε. Είναι όλα αυτά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν επένδυσε σε αυτή την ιστορία και την προηγούμενη, πριν από 10 μέρες, οργάνωσε στην Ελλάδα μία ημερίδα στην οποία ήρθαν ανώτατα στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που δεν έρχονται σε ημερίδες εταιριών, αλλά δεν ήταν ημερίδα εταιρείας, ήταν ημερίδα ιδέας, για να προάγει αυτή την ανάγκη της ψυχρής αλυσίδας η οποία πρέπει να υπάρχει δηλαδή παντού. Δηλαδή κάνει αυτές, ειδικεύεται στις μεταφορές. Ειδικεύεται στην κατασκευή πάγο και ψελών. Έχει πατέντα για τζελ. Δεν θέλω να πω το όνομα, μην φανεί διαφήμιση. Αλλά είναι εύκολο να βρεθεί γιατί είναι μία από τις... Δεν υπάρχει άλλη. Πλέον μία από τις 5 καλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες και κάνει εξαγωγές. Ειδικεύεται λοιπόν σε αυτό το πράγμα και πατεντάρισε ένα τζελ, γιατί είναι αυτή και η επιστημονική του ειδικότητα, το οποίο έχει 30% καλύτερη απόδοση από τα τζελ που κυκλοφορούν. Και μάλιστα προχθές, ας πούμε, που βρεθήκαμε έτσι σε μια παρέα, μου έλεγε το εξής, το οποίο είναι αστείο. Όταν ξεκίνησε, επειδή αυτό το τζελ ήταν πολύ καλό και μόλις το πατεντάρισε, το αγόρασαν γερμανικές εταιρείες, στην Ελλάδα δεν τον αναγνώριζαν. Δεν μπορούσε να γιατί? Πουλήσει. Έτσι. Γιατί γραφειοκρατικά δεν μπορούσε να πάρει άδεια στην Ελλάδα. Και οι εταιρείες επίσης συνηθισμένες ότι έλα μωρέ τώρα Έλληνας, εντάξει τι έγινε, θα πάρουμε από την Γερμανία που πουλάει καλό. Και έβλεπε το δικό του προϊόν να του λένε αυτό είναι προϊόν, μπορούμε να κάνουμε εμείς, και το παρήγαγε εκείνος. Και το έστελνε στη Γερμανία και από τη Γερμανία το ξαναεισάγαμε πάλι. Σκεφτείτε χαμένα λεφτά. Σκεφτείτε ανοησία αυτό το κράτος που χτυπάει τους δημιουργικούς Έλληνες. Αυτή λοιπόν είναι μια μονάδα η οποία ενώ έχει ρημάξει
η βιομηχανική περιοχή στα ενόφυτα βιωτείας, θα δεις ότι δουλεύει και το βράδυ για να καλύψει τις ανάγκες εξαγωγής. Βεβαίως. Τέλειο. Υπάρχουν πολλές παρόμοιες παρόμοιες ιστορίες. Σας ξαναλέω, ελάτε στο Hilton 8 με 10 το Σάββατο, 8 με 10 το βράδυ το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, έτσι, 21 του μηνός, για να δείτε ανάλογες τέτοιες ιστορίες. Όπως επίσης την περίπτωση της Μαρίας Ρούσου, η οποία σκέφτηκε ότι το πολιτισμικό μας προϊόν μπορεί να είναι ένα επίσης προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξαγωγικό προϊόν, εάν παρουσιαστεί με έναν σύγχρονο τρόπο. Με έναν σύγχρονο τρόπο. Δηλαδή? Δηλαδή, τι ξέραμε μέχρι τώρα για τον πολιτισμό μας, από τα βιβλία. Α, ναι, στο σχολείο. Ναι. Οι ξένοι ξέρουν πιο πολλά. Μπορούμε να έχουμε διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές, ώστε τα παιδιά, ας πούμε, να επισκεφθούν μια αρχαία πόλη. Να μπουν μέσα σε ένα αρχαίο τέλειο σπίτι. Να πάνε σε έναν χώρο, ας πούμε, αρχαιολογικό, που λέμε αρχαιολογικούς χώρους, και βαριέμαστε εμείς να πάμε να τους δούμε, διότι είναι δύο κοτρόνια, το ένα πάνω στην άλλη, στο άλλο. Και άντε να δεις αν διαβάζεις ένα κείμενο και αν δεν βαριέται κάποιος να το φανταστείς. Ναι. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει ένα χωριό ολόκληρο το οποίο να σου δείχνει πώς ζούσαν οι αρχαίοι. Ή πώς ήταν στον Όλυμπο, ας πούμε, ποια ήταν η μυθολογία των Θεών του Ολύμπου, και να βλέπεις τις ιστορίες τους. Ή θα μπορούσε αυτό, μια φορά είχα κάνει αυτή την πρόταση, να συνδυαστεί με ένα διεθνές συνεδριακό κέντρο, να έρχονται τα κουρασμένα στελέχη των πολυεθνικών, να πίνουν από το νερό των Θεών και να ξανανιώνουν. Και να πηγαίνουν να κάνουν διαδρομές στον Όλυμπο. Να το συνδυάσουμε με ένα πολιτιστικό πάρκο επίσης. Και μου επιτεθήκαν κάποιοι, γιατί λέει, όχι, εμείς αυτό θα κάνουμε brand name, λέει τον Όλυμπο. Λέω, γιατί οι Ιαπωνέζοι που τον κάνουν και πουλάνε φωτογραφικές μηχανές ενοχλεί. Έλατε. Δηλαδή, εμείς το έχουμε και δεν το κάνουμε. Ναι. Αυτές είναι οι τρικλοποδιές. Αυτά είναι που θέλουμε πίσω να μας πάνε. Αλλά εμείς εδώ επιμένουμε ότι θέλουμε να πάμε μπροστά. Και το θέλουμε. Ναι, ακριβώς. Και μια που αναφέρω τα ονόματα, ο επιχειρηματίας του Cool Chain που έλεγα πριν είναι ο Κώστας Οδόντης. Από τους πιο καινοτόμους ανθρώπους που έχω γνωρίσει τον τελευταίο καιρό, και σου δίνει δύναμη, ας πούμε. Μιλάς με αυτόν τον άνθρωπο, σου δίνει δύναμη. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που δίνουν δύναμη. Η Φέη Χριστοδούλου, η οποία είναι μοριακός βιολόγος, σκέφτηκε ότι μπορούμε να έχουμε εξετάσεις με kit που να χρησιμοποιούνται εύκολα και στο σπίτι και να μας δείχνουν μια σειρά από αποτελέσματα για την υγεία μας. Αποτελέσματα για την υγεία μας. Και να μην περιμένουμε να εισάγουμε μια, ας πούμε, εξέταση που ανάπτυξε κάποιος άλλος, αλλά να αναπτύξουμε εμείς ακριβώς. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει εταιρεία που ερευνά τα βλαστοκύτταρα, και μάλιστα την έχει ο αντιπρόεδρος της δημιουργίας ξανά, ο Νίκος Νικολαίδης, η οποία είναι διαπιστευμένη σε... έχει έγκριση δηλαδή για όλο τον κόσμο εκτός από την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα απαγορεύει την έρευνα, προσέξτε, απαγορεύει την έρευνα αν δεν γίνεται από δημόσιο φορέα. Πώς σας ακούγεται αυτό? Άρα απαγορεύει την ανάπτυξη. Άρα απαγορεύει την έρευνα. Γιατί ο δημόσιος φορέας βλέπουμε πώς κάνει έρευνες. Δηλαδή, λίγοι άνθρωποι, σαν τον Κουρέτα, ας πούμε, και μερικούς άλλους, μπορεί να κάνουν πραγματική έρευνα. Τα λεφτά που πηγαίναν στην έρευνα τόσα χρόνια ήταν χρήματα που τα έπαιρνε ο καθηγητής και τα έδινε σε συγκεκριμένη ομάδα υποστηρικτών, τα περισσότερα τα βάζει στην τσέπη του, χωρίς πραγματικά να γίνεται έρευνα, και ας με διαψεύσουν οι πανεπιστημιακοί γι' αυτό. Η Ελλάδα λοιπόν απαγορεύει την έρευνα. Φαντάζεστε, όχι μόνο να την επιτρέπαμε, αλλά να κάναμε την Ελλάδα διεθνές ερευνητικό κέντρο. Γιατί ο ερευνητής είναι στο μικροσκόπιο, στο εργαστήριο, και θέλει ο έρμος, κλείνοντας την πόρτα του εργαστηρίου, να βγει λίγο, να δει λίγο θάλασσα, να κάνει μια βόλτα και να μην είναι τα χιόνια, ας πούμε, της Μινεάπολης ή τα χιόνια του Καναδά, αλλά να έχει έναν χώρο στον οποίο να ζει ευχάριστα. Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή εάν η γλώσσα είναι ελληνική, γιατί αυτός μπορεί να την πάθει κιόλας. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, ο ερευνητής επικοινωνεί με τη διεθνή κοινότητα μέσω του διαδικτύου. Αυτή είναι η ζωή του, και επικοινωνεί με τους άλλους ερευνητές. Mm-hmm. Θα μπορούσε λοιπόν η Ελλάδα να γίνει ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο και να μαζέψουμε τα καλύτερα ερευνητικά μυαλά στον κόσμο. Εάν μπορούσαμε να άρουμε το νόμο
για την απαγόρευση της έρευνας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για και αυτά. Λέω, δηλαδή... Και λέω στους πολιτικούς οι οποίοι σήμερα μιλάν για το πετσόκομα της μεσαίας τάξης, για το φόρο που θα αρπάξουν, γιατί δεν αλλάζετε αυτό το νόμο? Δηλαδή 6 χρόνια ύφεσης, 4-5 χρόνια μνημονίου ουσιαστικά και κρίσης. Γιατί δεν αλλάζετε το νόμο, τόσο απλός είναι, που να επιτρέπει την έρευνα στην Ελλάδα που να γίνεται και από ιδιώτες? Γιατί δεν το κάνετε αυτό το τόσο απλό? Ποιος θα βλαφθεί από αυτό το πράγμα? Τα συντεχνιακά συμφέροντα όμως. Να μιλήσω για τον Άγγελο Βλαβιανό και τον Βασίλη Στοίδη, οι οποίοι έχουν φτιάξει μια εταιρεία που πουλάει πληροφορική στην Αμερική. Πώς σας φαίνεται? Εξαιρετικά όλα, μόνο που πάντα κολλάμε σε αυτό το θέμα που λέγεται Ελλάδα, κυβέρνηση, δημόσιο, όλα αυτά που τελικά... Λίγο περιτά μου φαίνονται, για να μην πω και τίποτε άλλο. Μα το ελληνικό δημόσιο... Κι άσε που μας πάνε πίσω και εμείς θέλουμε μπροστά, θέλουμε κίνηση μπροστά. Ακριβώς. Το ελληνικό δημόσιο μπλοκάρει οτιδήποτε θες να κάνεις. Μα πόσο όμως θα βγάλεις εσύ χρήματα, έλατε. Πώς θα τα πάρει, από πού θα τα πάρει. Έλατε. Έχουν στεγνώσει όλοι και μα το ακούμε τώρα τόσα χρόνια. Κάθε φορά που πηγαίνω και, αυτό, και, βρίσκω ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν, ας πούμε, ότι πρέπει να υποβοηθήσεις την ιδιωτική οικονομία. Όλοι το έχουμε καταλάβει. Τους λέω, άνθρωποι όλοι. Τους λέω, αφήστε με ρε να δουλέψω, να σας φέρω χρήματα. Ακριβώς. Για να ζήσετε κι εσείς. Μα και εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, μην με στέλνετε για ένα χαρτί, ας πούμε, στο Διαόλου τη Μάνα, διότι αυτά τα χαρτιά θα έπρεπε να τα βρείτε εσείς. Η δημιουργία, ξανά, θεωρεί την πληροφορική ως μέγιστο πυλώνα ανάπτυξης, όχι μόνο στο πεδίο της έρευνας, αλλά και στην εφαρμογή της στη δημόσια διοίκηση. Ξέρετε ότι έχουμε πάρει 6 δισεκατομμύρια ευρώ από τα διάφορα προγράμματα Delort, τα θυμάστε όλα εκείνα που πηγαίναν στα μπουζούκια του Παπαντρέου. Έχουμε πάρει λοιπόν άπειρα χρήματα για μια μηχανογράφηση που δεν έγινε, και δεν έγινε για έναν συγκεκριμένο λόγο. Διότι η έλλειψή της δημιουργεί αυτό το πλέγμα της διαφθοράς. Ακριβώς. Δηλαδή δημιουργεί αυτό το περιβάλλον, το νοσογόνο που ευδοκιμούν όλα τα μικρόβια της διαφθοράς. Και δημιουργεί και τη γραφειοκρατία, η οποία δημιουργεί τη διαφθορά, δηλαδή το ανατρεφιτάλλο. Είπαμε την αλυσίδα αυτά. Ναι, και μια που είπαμε και για συνεταιρισμούς, να αναφερθώ στο Γιάννη Γαλατούλα, ο οποίος ξαφνικά έφυγε με μια παρέα από την Αθήνα. Πήγε σε ένα χωράφι στην περιφέρεια της, κοντά στην Αθήνα, και αποφάσισε να καλλιεργήσει υπερτροφές, τα superfoods. Τέλειο. Και από μερικά στρέμματα που είχαν, 4 στρέμματα ξεκινήσαν, σήμερα είναι ένας συνεταιρισμός πάλι, σαν τον συνεταιρισμό της Τεσγάλα, ο οποίος παράγει και εξάγει υπερτροφές. Πολύ. Και αυτές είναι ένα μέλλον. Πολύ για καλό, την... πολύ καλό, ειδικά με το υποφαές, όλα με όλα αυτά που και στην Κοζάνη έχουμε παράδειγμα πολύ καλό. Και τον κρόκο, για τον κρόκο της Κοζάνης. Και για το υποφαές που κάνουν πολύ καλές ποικιλίες και εκεί. Βεβαίως. Και από το καλό έτσι, φυτό, γιατί Βεβαίως. Υπάρχουν και κάποιες δεύτερες. Λοιπόν, αυτά πρέπει να... να ενθαρρυνθούν. Δηλαδή, να ενθαρρυνθούν. Τα παραδείγματα αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να είναι το Ευαγγέλιο της ανάπτυξης. Θα πρέπει να είναι ένα μοντέλο. Το πρώτο κείμενο που θα διάβαζαν οι πολιτικοί το πρωί και το τελευταίο πριν κοιμηθούν. Διότι προσπαθεί ο Έλληνας ο έρμος με κάθε τρόπο να παράγει. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει: Δεν σε αφήνω. Δεν σε αφήνω. Απαγορεύεται. Γιατί δεν απαγορεύεται? Ενώ ουσιαστικά θα έπρεπε, γιατί εκεί θα πληρωθεί, θα πάρει και άλλους φόρους. Βεβαίως. Ας πούμε, για να ιδρυθεί μια εταιρεία, και το έλεγα επίσης σε ένα πάνελ αυτής της εκπομπής για την οποία μίλησα πριν, και επίσης μου επιτέθηκαν οι αριστεροί, γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι η επιχειρηματικότητα αφορά τον εργαζόμενο και όχι τον επιχειρηματία, και μου επιτέθηκαν και εμέσως οι δεξιοί, διότι έλεγαν ότι ναι, αυτά σωστά είναι, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε, θα τα κάνουμε όταν οι συνθήκες της οικονομίας το επιτρέψουν. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ηλιθιότητα που έχει λεχθεί για τα οικονομικά. Είναι σαν να λέει ένας γιατρός ότι δεν ανασένει ο τραυματίας, δεν θα του κάνω τεχνητή αναπνοή. Μόλις αρχίσει η καρδιά του να χτυπάει, τότε θα κάνω την τεχνητή Ωραία αναπνοή. Ωραία πράγματα δηλαδή. Δεν συμφέρουν να τα πει κανένας. Δηλαδή, για να πάρει μπροστά η οικονομία, χρειάζονται αυτά. Όπως χρειάζεται ένα περιβάλλον φορολογικό το οποίο να είναι σταθερό. Το λένε οι πάντες. Όλοι. Θα... Όλοι το λέμε. Ακριβώς. Και πώς θα γίνουν επενδύσεις. Ούτε και εμείς δεν θέλουμε να επενδύσουμε, γιατί αύριο δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ακριβώς. Διότι ξυπνάει ο Στουρνάρας, λέει πόσα μου λείπουν, τόσα. Μάλιστα. Από πού θα τα πάρω, από εκεί.
Από εκεί που το άφησες ελεύθερο, τι θα φορολογήσω, τι θα φορολογήσω, ό,τι μου καπνίσει. Ό,τι έτσι πονάει περισσότερο στον Έλληνα. Ό,τι θα φορολογήσω στα σπίτια. Mm. Γιατί τι θα κάνει ο Έλληνας, θα του πάρουμε το σπίτι. Δεν θα το πάρεις, αλλά του παίρνεις οτιδήποτε έχει για να ζήσει. Και δεν μπορείς να. Και να το συντηρήσεις. Και σε κάποιους θα το πάρουν στο τέλος. Διότι αν δεν έχω να πληρώσω, τι θα κάνω. Και όταν μάλιστα το ίδιο το Υπουργείο λέει ότι από αυτούς στους οποίους θα βάλουμε φόρο, συζήτηση που γίνεται σήμερα, δεν θα πληρώσουν όλοι. Υπολογίζω ότι το 65% θα πληρώσει, το άλλο δεν θα πληρώσει. Πες μας, τουρνάρα μου, οι άλλοι που δεν θα πληρώσουν, τι θα συμβεί, τι θα τους συμβεί, τι θα συμβεί. Δεν θα κατασχεθεί το σπίτι τους κάποια στιγμή, γιατί το δημόσιο μπορεί να αργεί, αλλά δεν ξεχνάει. Εάν δηλαδή σου στείλει κατασχετήριο, και ας μην είναι προληπτικό, ας είναι κανονικό κατασχετήριο. Αν σου στείλει κατασχετήριο, δεν γλίτωσες. Ακόμα και αν αυτό τελεσιδικήσει μετά από κάποια χρόνια. Άρα λέει ότι εγώ θα βάλω ένα φόρο που είναι σε μη εισόδημα. Σε μη εισόδημα. Ξέρω ότι κάποιοι δεν έχουν να το πληρώσουν. Άρα ξέρω ότι αυτοί που δεν έχουν να το πληρώσουν θα ξεσπιτωθούν αναγκαστικά. Μόλον ότι είναι δικά τους τα σπίτια. Δεν είναι περίπτωση. Οι οποίοι θα είναι και άνεργοι και άστεγοι. Των δανειοληπτών. Και ξέρω ότι εκείνοι οι οποίοι θα πληρώσουν το φόρο θα τον κόψουν από ό,τι τους μένει. Και μου κάνει εντύπωση που υπουργός, πρώην υπουργός και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάκης Βορύδης, παρουσιάζοντας ένα παράδειγμα στο κοινοβούλιο προχθές, ένα παράδειγμα λαϊκής αντίληψης, είπε σπίτι στην Εκάλη με τέσσερα στρέμματα και μία κατοικία 400 τετραγωνικά. Ρωτάω εγώ λοιπόν και ρωτάω τον τηλεθεατή, σπίτι στην Εκάλη με τέσσερα στρέμματα και κατοικία 400 τετραγωνικά, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το έχει πλούσιος ή ότι είναι ένα πλούσιο σπίτι που μπορεί να δημιουργήθηκε μια εποχή που τα χρήματα υπήρχαν? Θα μου πείτε ότι μπορεί να είναι λαμόγιο αυτός και να τα πήρε και να τα έκλειψε. Σωστά, βρες τον όμως, μπορεί να το βρεις. Μπορεί να δεις το πόθεν έσχες. Εάν όμως φορολογήθηκε, και συνήθως αυτοί που παράγουν πολλά φορολογούνται και πολύ, παρά τα όσα κυκλοφορούν για όσους φοροδιαφεύγουν, δηλαδή μια ανώνυμη εταιρεία δεν μπορεί να φοροδιαφύγει. Εάν λοιπόν φορολογήθηκε, έφτιαξε αυτό το σπίτι και τώρα οι δουλειές δεν πάνε καλά, ή ήταν ένα μεγάλο στέλεχος που έχει απολυθεί, πόσο πρέπει να πληρώσει αυτό το χρόνο το φόρο? Ξέρετε πόσο το παρουσίασε ο κ. Βορύδης? 68.000 ευρώ μόνο επειδή έχει φτιάξει ένα σπίτι. Εάν το πουλήσει, δεν θα το έχει. Αλλά ποιος θα το αγοράσει? Έτσι είναι και αυτό. Και πόσο μπορεί να πουληθεί μια μεγάλη ιδιοκτησία η οποία κοστίζει 68.000 ευρώ μόνο για το φόρο? Είναι δυνατόν να του λες τον αλλού πλήρωσε 68.000 ευρώ? Τα έχει. Αν δεν τα έχει, τι θα κάνει? Αντί λοιπόν να γίνονται μέτρα, να παίρνονται μέτρα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, η κυβέρνηση ορμάει επί δικαίων και αδίκων και τσακίζει ό,τι βρει. Εδώ είναι η λύση. Μπράβο. Για τη λογική του παραλόγου μιλάμε. Εδώ όμως έχουμε τη λύση. Αυτή είναι η λύση. Και έτσι θέλω να το πούμε έτσι, ολοκληρώνοντας, ότι έχουμε τη λύση μπροστά μας. Η λύση είναι δημιουργία. Οι Έλληνες είναι δημιουργικοί. Πάντα ήταν δημιουργικοί. Δηλαδή χιλιάδες χρόνια ο Έλληνας είναι δημιουργικός. Είναι και η απόδειξη της ελληνικής δημιουργικότητας είναι το τι καταφέρνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Όταν βγαίνουν στο εξωτερικό και βρίσκονται σε ένα ευνομούμενο πλαίσιο, ούτε λαμόγια είναι, σωστή είναι στη δουλειά τους. Μάλιστα, διάβασα πριν από δύο μέρες ότι η βαβαρική αστυνομία πήγε στην εκκλησία των Ελλήνων και έκανε μετά το εκκλησίασμα της Κυριακής, έκανε έκκληση να έρθουν Έλληνες δεύτερης ή τρίτης γενιάς στη βαβαρική αστυνομία, διότι η ελληνική κοινότητα στο Μόναχο έχει μηδέν εγκληματικότητα και είναι αξιοζήλευτη και από τους πιο αξιοπρεπείς, ας πούμε, Γερμανούς πια ή Έλληνες μετανάστες. Επομένως, σου λέει ότι μια κοινότητα η οποία έχει τόσο μεγάλη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και τα μέλη της δεν έχουν μηδέν εγκληματικότητα, γιατί να μην έρθουν στην αστυνομία? Τέτοιους θέλουμε. Τέλεια. Ο Έλληνας λοιπόν θέλει θεσμικό πλαίσιο. Θέλει να ξέρει ότι αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού και ότι αν εγώ παίξω τίμια, δεν θα χάσω από τον άλλον ο οποίος θα μου βάλει τρικλοποδιά επειδή έχει πολιτικό προστάτη. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή. Μια μεγάλη αλήθεια και μια μεγάλη ελπίδα για τη δημιουργία ξανά, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το ξαναλέω, μου δημιουργεί έτσι ένα στόχο, ένα μοντέλο να το δω και να το ακολουθήσω.
Ναι. Και πιστεύω ότι όλοι το χρειαζόμαστε αυτό, γιατί όταν βλέπεις τα αποτελέσματα μιας δημιουργίας που υπάρχουν και πολλοί σαν και εμένα, όπως το συζητάμε, λες θέλω κι εγώ, θέλω κι εγώ, θέλω να το ακολουθήσω για να φτάσω κάπου. Βέβαια. Και όχι να μένω πίσω, γιατί μόνο πίσω έχουμε τώρα μείνει. Οι Έλληνες δείχνουν τον δρόμο. Δεν έχουμε, ας πούμε, θετικά μηνύματα, θετικά πράγματα. Καμιά μεταφυσική ιδιότητα. Αλλά ναι, οι λαοί που βρίσκονται σε αυτή την εύκρατη περιοχή έχουν μέσα τους το μικρόβιο της ανάπτυξης. Το έχουν, της επιχειρηματικότητας, το έχουν, γιατί οι ταλέποροι που είναι στον αρκτικό κύκλο, Πολωνοί, Σουηδοί, προσπαθούν να επιβιώσουν παλεύοντας 10 μήνες το χρόνο με ένα εντελώς αφιλόξενο περιβάλλον. Και γι' αυτό ανέπτυξαν την ιδέα της κοινωνικότητας, γιατί εκεί μόνος σου δεν επιβιώνεις. Εδώ μπορούμε. Ο χειμώνας κρατάει 2-3 μήνες. Τους υπόλοιπους είμαστε. Ναι, αλλά ακόμα και τον χειμώνα να τον εκμεταλλευτούμε σωστά. Έχουμε τόσα βουνά, χιονοδρομικά κέντρα, τουρισμό. Να βοηθήσει και τον τουρισμό, να βοηθηθεί ο τουρισμός. Τον θέλουν, μας αγαπάνε στο εξωτερικό. Αγαπάνε την παράδοση, τα αρχαία μας. Όλα αυτά τα ωραία και καταπληκτικά πράγματα, τα οποία δεν μας βοηθάει βέβαια το κράτος, αλλά είπαμε, ξεφεύγουμε από αυτό και κοιτάμε μπροστά. Όσοι λοιπόν μας ακούτε, για να κλείσουμε αυτό, όσοι μας ακούτε τώρα και ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας ή τους υπολογιστές σας, και μπορείτε να έρθετε στις 5, σε λιγάκι δηλαδή, φεύγω σε λίγο και πηγαίνω στο Ευγενίδιο Ίδρυμα για μια συζήτηση πολιτική με θέμα τη διαφθορά, είστε ευπρόσδεκτοι, και το Σάββατο στο Hilton, στο πλαίσιο του Money Show, η δημιουργία ξανά στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει καινοτόμους Έλληνες. Έλληνες οι οποίοι προσπάθησαν, είχαν μια ιδέα, την κάναν πραγματικότητα και έκανε τη διαφορά και σε ελληνικό και σε διεθνές περιβάλλον. Να πω ότι δεν θα είναι η μοναδική παρουσίαση ελληνικών καινοτομιών. Θα προβάλλουμε τους καινοτόμους Έλληνες συνεχώς. Είναι ο άλλος πυλώνας της ύπαρξής μας. Δηλαδή, είμαστε πολιτικοί, γίναμε πολιτικοί για να αλλάξουμε το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, και απ' την άλλη είμαστε Έλληνες της παραγωγής που δουλεύουμε κάθε μέρα, και η φυσική μας σύμμαχη, ο φυσικός μας χώρος είναι οι Έλληνες, οι οποίοι παιδεύονται, υδρώνουν και πάνε μπροστά. Αλλά τα καταφέρνουν. Πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν καταπληκτική, νομίζω, η συζήτησή μας. Και όπως πάντα, έτσι έχετε και ένα πολύ ωραίο, έτσι, το βγάζετε αυτό που πραγματικά νιώθετε. Γι' αυτό και είστε και λοφιλείς, θα έλεγα. Λέτε την αλήθεια με το όνομά τους. Την αλήθεια με το όνομά της και πράγματα που γίνονται, όχι δηλαδή στη σφαίρα της φαντασίας. Αυτή η λαοφιλία να βρει διέξοδο στις ευρωεκλογές, διότι ξαναλέω ότι μόνο θεσμικά μπορεί να ξυλωθεί αυτό το σύστημα. Δεν γίνεται, υπάρχει και κάτι να βλέπουμε. Με άλλο τρόπο. Δεν γίνεται με βία. Μόνο με μια θεσμική επανάσταση. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Πάντα επιτυχίες, πάντα πρόοδο. Εύχομαι πρόοδο σε όλους μας, σε όλους τους Έλληνες που θέλουν να αλλάξουμε. Και νομίζω ότι το θέλουν όλοι να αλλάξει τελικά αυτό. Το λένε, το ακούς, συζητήσεις, τα πάντα. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και σήμερα και αύριο με τις ημερίδες που έχετε. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Ένα μικρό διαλυματάκι και είμαστε πάλι εδώ στο Μέσα σ' Όλα από την τηλεόραση και το κανάλι της Ζούγκλας. Christmas, yeah.
είμαστε λοιπόν πάλι στη ζούγκλα και στο μέσα σ' όλα και σήμερα δικαιώσαμε ακόμα μια φορά, μπορώ να πω από διαφορετικό τρόπο, τον τίτλο της εκπομπής, το μέσα σ' όλα. Δεν αγγίζουμε βέβαια θέματα πολιτικά και θέματα που δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά, ούτε θέλω να πω και στα χωράφια άλλων συναδέλφων, να το πω έτσι, που χειρίζονται και το θέμα ίσως καλύτερα. Όμως, εδώ μιλήσαμε με τον Θάνο Τζίμερο σήμερα και μιλήσαμε αρκετή ώρα για καινοτομία, για ελπίδα, για πράγματα που μας ενδιαφέρουν και θέλουμε. Θέλουμε δουλειά, θέλουμε να μας δώσουν ένα μοντέλο να το ακολουθήσουμε, να παίζουμε με τους κανόνες όπως είπε και ο κύριος Τζίμερος και να τους ακολουθούμε. Μια νέα γενιά Ελλήνων ίσως, γιατί βλέπω και από τα νέα παιδιά, πιο μικρή από μένα στάνταρ, γύρω στα 30, στους 30 και στους 25 που σκέφτονται πολύ διαφορετικά από, γιατί πιστεύω ότι αυτοί τελικά θα αλλάξουν και έχουν και το χρόνο να το αλλάξουν ένα σύστημα παλιωμοδίτικο, έτσι. Το βλέπω με παιδιά που μιλάω συνέχεια και κάθε μέρα, που είναι και φίλοι μου, είναι και εντάξει, παιδιά φίλων μου, ότι δεν μπορούν, δεν το βλέπουν, δεν θέλουν ή θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα και κατά προσέγγιση και οι περισσότεροι που έχουν και κάτι να κάνουν στο χέρι τους, έχουν και κάποιες καταπληκτικές σπουδές, να φύγουν από την Ελλάδα. Όμως τα παραδείγματα που το Σάββατο στην ημερίδα στο Hilton θα συζητηθούν από την δημιουργία ξανά και τον κύριο Τζίμερο και θα παρουσιαστούν, γιατί ουσιαστικά αυτό ήταν και το θέμα μας σήμερα, κάτι διαφορετικό από αυτά που βλέπουμε συνήθως, αλλά επειδή έχει στόχο, έχει ελπίδα, είπα να σας το παρουσιάσω, εκτός βέβαια από τα γιορτινά και που θα είμαστε ούτες ή άλλως και αύριο, έχουμε γιορτινό, έχουμε να πούμε εδώ με τον Γιώργο τον Ματσάγκο, πάρα πολλά θέματα, μια μικρή παρένθεση και στο μετέπειτα. Έτσι να έχουμε το νου μας, να έχουμε ανοιχτά αυτιά, να έχουμε τα πάντα, τις αισθήσεις μας, να μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο, γιατί όλη δουλειά θέλουμε, όλοι να πληρωθούμε θέλουμε, τι άλλο. Και να βοηθήσουμε την Ελλάδα να βγει ξανά μπροστά. Δεν θα πω τίποτε άλλο, θα σας χαιρετήσω, θα σας πω ότι θα είμαστε αύριο μαζί, εορταστικό πρόγραμμα. Να περάσετε καλά το επόμενο απόγευμα, το επόμενο βράδυ, να σκέφτεστε και να θυμάστε ότι είστε μοναδικοί και μπορούμε όλοι μαζί να καταφέρουμε. Πολλά φιλάκια, να προσέχετε τον εαυτό σας.